Χαίρετε! Ελπίζω όλοι να είστε καλά και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Disclaimer κάτω στην περιγραφή. Λοιπόν, πριν αρχίσω να παρουσιάσω το απόψινό setup, θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω όλους τους φίλους για όλα τα σχόλιά τους και την υποστήριξη που μου δείχνουν για το κανάλι, το οποίο είναι νέο. Όπως θα αναφέρω και μετά, αν έχετε κάποια απορία, θέλετε να δείτε κάποιο προϊόν παραδοσιακού ξυρίσματος, αφήστε ένα σχόλιο από κάτω και θα προσπαθήσω, άμα το έχω το προϊόν ή άμα μπορώ να το βρω, να σας το παρουσιάσω. Ο σκοπός του καναλιού, πέρα από την παρουσίαση, είναι και η βοήθεια στους νέους και όχι μόνο. Θα μοιράζομαι μαζί σας την εμπειρία μου και ίσως βοηθήσω με μια μελλοντική αγορά σας. Λοιπόν, από ψηλό setup να ξεκινήσουμε από τα standard σταθερά εργαλεία μας. Πρώτα εδώ έχουμε την Mercur ProPress και την έχω φορτωμένη με μια Astra Superior Platinum στη δεύτερη χρήση της. Η μηχανή είναι ρυθμισμένη στο 4 για το πρώτο περάσμα. Τα γένια μου είναι 3 ημερών. Και εδώ πέρα έχω και βουλιάζει το SOC, το SMOG Honors Club, το Band Cherrywood. Και ο πρωταγωνιστής για άλλη μια φορά θα είναι ένα σαπούνι ξυρίσματος. Έχει γίνει τόσος μεγάλος δώρος στην ελληνική αγορά του παραδοσιακού ξυρίσματος, να το πω έτσι, με τα Sterling, τα οποία έχουν φτάσει επιτέλους και είναι διαθέσιμα για το ελληνικό κοινό. Μεγάλη γκάμα αρωμάτων, πολύ καλή τιμή για την ποσότητα που προσφέρουν. Βλέπω εδώ πέρα προσφέρουν 5,8 ounces, ούγγιες νομίζω λέγεται στα ελληνικά, και αυτό ισοβαθμεί σε 165 γραμμάρια σαπούνι. Και η τιμή τους για αυτή την ποσότητα είναι αρκετά καλή. Η ποικιλία αρωμάτων είναι τεράστια, πάνω από 70 κωδικούς. Αλλά εμείς κλασικά πήγαμε για την απόδοση πρώτα, αντί του αρώματος. Δεν λέω, τα αρώματα που έχει η Sterling είναι τρομερά. Και ο καθένας από εμάς μπορεί να βρει κάτι που να του ταιριάζει. Σήμερα θα παρουσιάσω αυτό εδώ. Είναι το Scotch Pine Sip της Sterling. Και ο λόγος που επέλεξα αυτό το σαπούνι είναι επειδή υπάρχει μια διαφορά. Τα πιο πολλά σαπούνια της Sterling έχουν μέσα λίπος από μπιφ, από βόδι, μοσχάρι, πείτε όπως θέλετε. Το συγκεκριμένο εδώ έχει λίπος από πρόβατο. Και αντί, το συγκεκριμένο αυτό εδώ το σαπούνι, αντί για fragrance oil, δηλαδή αρωματικό έλαιο, έχει βάλει μέσα εθέρεο έλαιο. Είναι θεωρητικά πιο αγνό το εθέρεο έλαιο. Αυτό. Δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει, δεν έχω καμία εμπειρία με το συγκεκριμένο το σαπούνι. Γενικά τη Sterling στο παρελθόν τα έχω δοκιμάσει, να είναι καλά φιλαράκια που μου έχουν δώσει δείγματα και έχω πάρει μια εικόνα. Γενικά θεωρώ τα Sterling τίμια, έχουν μια καλή απόδοση, δεν είναι κάτι για να τρελαθείς, αλλά τα αρώματα που προσφέρουν είναι πραγματικά, η γκάμα είναι τεράστια. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με το Scotch Pine Sip. Ανοίγοντάς το βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει την κλασική έτσι όψη και υφή με τα υπόλοιπα σαπούνια της Sterling. Το άρωμα ένα καθαρό έτσι, μια καθαριότητα βγάζει και το καταλαβαίνεις στο πεύκο. Όχι πεύκο με την έννοια του καθαριστικού. Πράγμα που εμένα δεν μ' αρέσει, είναι πιο αγνό αυτό το άρωμα. Κάποιοι φίλοι λένε ότι μυρίζει και προβατίνα, αυτό θα το δούμε, δεν το πιάνω για την ώρα αυτό.
Θα το δούμε όταν βραχεί. Κατά τα άλλα, υπάρχουν πολύ καλύτερα αρώματα. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ το Vanilla Sandalwood της Sterling. Τρομερό άρωμα. Ένα γλυκό άρωμα. Είναι πολύ έντονη η βανίλια στην αρχή, αλλά μετά εμφανίζεται σιγά σιγά και το σαδαλόξυλο. Λοιπόν, ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Η υπόψη είναι ότι ό,τι μου έχετε στείλει, προσπαθώ να το πληρώ σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου να βελτιωθούν τα βίντεο μου. Γεμίζουμε την κούπα μας με ζεστό νερό, κλασικά, για να προσθέτουμε σιγά σιγά νερό στον αφρό μας. Ρέχω ξανά το πινέλο. Σταγγίζω τελείως και ξεκινάμε το φόρτωμα. Συγχωρείτε. Βλέπω ότι μου φέρνει κόντρα το σαπούνι, οπότε λίγο νεράκι για να το βοηθήσουμε, όχι πολύ όμως. Εύκολο φόρτωμα γενικά. Η υφή του σαγονιού είναι μαλάκι προς σκληρή, μέτρια σε σκληρότητα θα έλεγα. Νομίζω είμαστε εντάξει εδώ. Γνώμη μου είναι ότι καλύτερα να φορτώσετε λίγο παραπάνω από ότι λιγότερο. Αν και εντάξει, και λιγότερο να φορτώσετε, μπορείτε πάλι να πάτε και να ξαναφορτώσετε. Το έχω κάνει άλλωστε αυτό. Άμα δείτε ότι είναι πολύ το σαπούνι και ότι χρειάζεται πολύ νερό, μπορείτε να αφαιρέσετε λίγο από το πινέλο σας και να συνεχίζετε να φτιάχνετε τον αφρό. Να βρίξουμε το πρόσωπο. Σε γενικές γραμμές περιμένω μια καλύτερη απόδοση από αυτήν των Sterling που έχουν το τάλο από μοσχάρι. Λίγο νεράκι και ξεκινάμε. Προσθέτουμε λίγο νερό. Λίγο ακόμα. Thank you.
Πάρα πολύ ωραίος αφρός, πηχτός και έχει μια πάρα πολύ ωραία γυαλάδα. Πέρα από την απόδοση, έχω περιέργεια να δω άμα θα με κάψει το... άμα θα νιώσω, όχι να με κάψει, ακούγεται κάπου αυτό, άμα νιώσω αυτή την κάψα που μου προκαλούν άλλα σαβούνια που έχουν έτσι πολύ άρωμα μέσα στο σαβούνι. Θέλω να δω άμα θα μου το δημιουργήσει, άμα θα μου δημιουργήσει αυτή την κάψα αυτό το σαβούνι, γιατί όπως είπα έχει εθέρεα έλαια μέσα. Ξεκινάμε, Mercury Progress στο νούμερο 4 με μια Astra Superior Platinum. Τέλεια. Τέλος πρώτου περάσματος. Προσθέτουμε λίγο νεράκι. Τέλεια. Θα κατέβω στο 3
για το δεύτερο πέρασμα. Τέλειο δεύτερο πέρασμα. Γενικά το σαμπούνι μου έχει δείξει πάρα πολλά στο δεύτερο πέρασμα. Θα δούμε και το τρίτο. Και το τελευταίο πέρασμα, κατέβω στο 2. Ωραία ολισθηρότητα. Μεταξυριστική. Τέλεια. Τέλος χρήσματος, κύριε. Τι κυρίες.
Τον αφού δεν σας τον έδειξα γιατί ήταν αρκετά λεμπλός. Μιλάμε στο κρύο για το τελευταίο ξεκλίμα. Aftershave για το σβήσιμο, Bay Ram από τον Extro. Γενικά θα βλέπετε τα ίδια και τα ίδια aftershave όταν κάνω αξιολόγηση σαπουνιών, γιατί επιλέγω στεγνά aftershave, ούτως ώστε να καταλαβαίνω το post-save, την μεταξυριστική αίσθηση που μου αφήνει το σαπούνι. Αν βάλω ένα aftershave το οποίο μέσα έχει λάδια κτλ, εμπλουτίζει πιο πολύ τη μεταξυριστική αίσθηση και δεν παίρνεις τη σωστή εικόνα για το σαπούνι. Λοιπόν, without further ado, Sterling, με λίπος από πρόβατο, mutton tallow, είναι αρκετά καλύτερο από την άλλη τη βάση τους. Και υπάρχει θέση γι' αυτό στα top σαπούνια μου, τα οποία δεν θα τα αναφέρω τώρα. Θέλω να δω και λίγο το post save, να δούμε πως θα πάει. Πάρα πολύ καλό η ολισθηρότητα. Μόλις βρείτε το νερό, τη σωστή ποσότητα νερού, και η μεταξυριστική ολισθηρότητα είναι τρομερή, πάρα πολύ καλή. Απλά δεν υπάρχουν πολλές επιλογές με τα αρώματα. Αυτό το ξέρω για σίγουρα. Δεν θυμάμαι τώρα πόσα σαπούνια είναι με αυτή τη βάση, ας πούμε. Αλλά υπάρχει διαφορά. Στην αρχή έλεγα ότι ίσως και να μην αξίζει. Ότι η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη σε σχέση με τα υπόλοιπα σαπούνια της Sterling, για να πας να αγοράσεις ένα τέτοιο σαμπούνι, αλλά θεωρώ πως είναι αρκετά μεγάλη διαφορά στην απόδοση και αξίζει έστω μια δοκιμή, δεν μιλάμε για αγορά, να το δοκιμάσετε, να πάρετε ένα δείγμα από κάπου, να το δοκιμάσετε. Σίγουρα το δυνατό κομμάτι της Sterling είναι τα αρώματα, αλλά από τη στιγμή που χρησιμοποιείς αυτό εδώ πέρα, δυνατό το κομμάτι της είναι και η απόδοση. Όχι πως τα άλλα είναι κακά σαπούνια, μην παρεξηγήσετε. Είναι καλά σαπούνια. Δεν είναι όμως σε αυτό το level. Αυτό εδώ πέρα, αυτό το σαπούνι είναι αρκετά επίπεδα πιο πάνω. Κάθε την ταπεινή μου γνώμη. Θα δούμε και το post save. Αν και αντιμετωπίζω ότι θα είναι καλό.
Γενικά έχω γίνει λίγο κόκκινος γιατί έχει πάρα πολύ άρωμα μέσα και εντάξει, πέρα από το κάψιμο που έχει σαν το aftershave, έχω και αυτή την κάψα για το τα πρώτα 2 λεπτά από το άρωμα. Πάλι καλά που το θυμήθηκα. Δεν με ενόχλησε καθόλου το σαπούνι. Πράγμα που σημαίνει ότι όντως μέσα έχει αιθέρια έλαια. Όχι πως διαβάζω συστατικά και λέω ότι α, μου κρύβουνε κάτι. Είμαι πάω by the book. Ό,τι γράφει αυτό είναι. Αλλά δεν με έκαψε, πράγμα που σημαίνει ότι το κάψιμο αυτό είναι άλλη μια επιβεβαίωση από αυτό το σαπούνι ότι οφείλεται στο υπερβολικό άρωμα. Έχω σαπούνια πολύ ψηλά, κάποια σαπούνια που αρκετά ψηλά στη λίστα μου, τα οποία με καίνε όμως επειδή έχουν πάρα πολύ άρωμα. Είναι ένα μείον δυστυχώς, αλλά όταν η απόδοση είναι top, πρέπει να κάνουμε κάποιες θυσίες. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε για άλλη μια φορά. Αν έχετε κάποια απορία, θέλετε να πείτε κάτι, αφήστε ένα σχόλιο από κάτω. Προσπαθώ συνήθως να τα διαβάζω όλα και να απαντάω σε όλα. Για άλλη μια φορά, disclaimer κάτω στην περιγραφή. Καθώς και τα συστατικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιώ για το ξύρισμα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά.